ακούσετε και να ακούσετε βεβαίως το τι θα πει ο κύριος Σολδάτος. Και περιμένετε στη μνήμη πίσω, στο πατρικό σπίτι των εφηβικών μου χρόνων, εισέρχομαι σε έναν χωροχρόνο δωροδότη. Σε ένα περιβάλλον που με δεσπόζουσε στις ιερές για μένα μορφές του πατέρα και της μητέρας μου, ο καθημερινός μόχθος για τη διαβίωση της οικογένειας ζυμώνεται διαρκώς και με την έγνοια για τη μικρή μας Λευκάδα και μετουσιώνεται σε μια ποιητική πραγματικότητα. Ποιητική τόσο με την έννοια της διαφορετικής ματιάς που η ποίηση φέρει στη ζωή μας, όσο και με την κυριολεκτική έννοια του ποιήν. Του να μετατρέπεται δηλαδή η τέτοια αντίληψη της ζωής σε πράξεις συγκεκριμένες. Έτσι, η ενασχόληση με αθλητικά και καλλιτεχνικά σωματεία, η έκδοση εφημερίδας, η διοργάνωση συναυλιών, εκδηλώσεων, τα όνειρα, οι συζητήσεις, οι προσδοκίες για το μέλλον σημαδεύουν τις μέρες μας και οδηγούν στο σπίτι μας ένα πλήθος ανθρώπων που με την ίδια με τους γονείς μου ζέση, τον ίδιο ενθουσιασμό, συμπράττουν με στόχο την αναγέννηση της πόλης μας, του νησιού μας και κατ' επέκταση της πατρίδας μας που αντικρίζει πλέον με αισιοδοξία το μέλλον. Ανάμεσα στα τόσο αγαπητά και σε μένα την ίδια πρόσωπα, αναδύεται η νεανική γεμάτη φρίγος, θεληματικότητα, αποφασιστικότητα και εντιμότητα, προσωπικότητα ενός φερέλπιδος νέου, του Θοδωρή Σολδάτου. Ο Θοδωρής, φίλος των γονιών μου και ιδιαίτερα του πατέρα μου, φιλία που διαρκήσαμε σήμερα, έδειχνε από τότε προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 ότι η χαρισματική κλίση του στις θετικές επιστήμες σε συνδυασμό με την ευθύβολη διεισδυτική του ματιά και το γνήσιο και διαρκές ενδιαφέρον του για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε συγκέντρωνε όλες τις αρετές που θα τον διαμόρφωναν σε ένα σπουδαίο πολιτικό άντρα. Όπως και έγινε. Παρόλο που είναι σύνηθες ένα βιογραφικό σημείωμα που στην περίπτωση του Θοδωρή Σολδάτου είναι και πλουσιότατο να διαβάζεται κατακόρυφα, σύμφωνα δηλαδή με τον τυπικό του καταμερισμό σε θεματικές ενότητες, καταγωγή, σπουδές, οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση, ενδιαφέροντα και άλλα, σας προσκαλώ απόψε σε μια διαφορετική του ανάγνωση, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τα στοιχεία που το απαρτίζουν στη διαλεκτική του σχέση με τον παράγοντα άνθρωπο. Γιος έντιμων βιοπαλαιστών, του Φώτη Σολδάτου και της Σωτηρίας Ράπτη, έρχεται στη ζωή στα 1957 στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου το ζεύγος Σολδάτου έχει μεταναστεύσει για βιοποριστικούς λόγους, μαθαίνοντας από πολύ νωρίς να αγαπά και να φλέγεται για μια πατρίδα που στην παιδική του ψυχή φαντάζει από μακρύ ουτοπία. Κατά τον επαναπατρισμό της οικογένειας εδώ, στα 1964, ο ευλογημένος μας τόπος, η Λευκάδα μας, τον μεθά με την ομορφιά της, του αποκαλύπτει τα μυστικά της, την ηθική της διάσταση και σφραγίζει ανεξίτηλα τον μελλοντικό του βηματισμό. Τον τροφοδοτεί με αστήρευτη ενέργεια, του χαρίζει φιλίες ανθεκτικές στο πέρασμα του χρόνου και τον αξιώνει να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του πλάι σε διαπρεπείς για το ήθος και την επιστημοσύνη τους καθηγητές. Ακολουθούν λαμπρές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων του εντάσσεται και δραστηριοποιείται έντονα στο φοιτητικό κίνημα, έχοντας πλέον διαισθανθεί ότι ποτέ δεν θα του είναι αρκετή η προσφορά μόνο των επιστημονικών του υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία. Ο στόχος της απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος
τον οδηγεί και πάλι στη Μελβούρνη, όπου παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, εργάζεται ως καθηγητής φυσικών σε αγγλόφωνο κολέγιο, σε σχολεία της ελληνικής παροικίας, αλλά και ως διευθυντής σχολείου στη Βικτόρια. Συγχρόνως εκπονεί προγράμματα ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από πολλά σχολεία της ελληνικής παροικίας. Αυτή η πολυσχηδής του δραστηριότητα, καθώς επίσης και η μεγάλη του προσφορά στα δρόμενα της Ομογένειας, οδήγησαν στην πρώτη του βράβευση το 1985. Χρυσό μετάλλιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου της Μελβούρνης. Ας σταθούμε για λίγο στο σημείο αυτό και ας αναρωτηθούμε. Ποιος είναι ο Θοδωρής Σολδάτος της δεύτερης παραμονής του στην Αυστραλία? Σε ένα κράτος νοικοκυρεμένο και οργανωμένο, που λειτουργεί με βάση τη λογική και που εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση μοντέρνες τεχνολογίες και δίκαιες πρακτικές. Η απάντηση έρχεται θαρώ αβίαστα. Είναι ένας νέος άνδρας που διαμορφώνει μέσα του μια επιπλέον οπτική. Αυτή του Έλληνα ομογενούς που ζει με τον καημό να δει και τη δική του πατρίδα να προοδεύει, να εξυγχρονίζεται, να μεγαλουργεί. Και τούτος ο καημός, χάρη σε εγγενή στοιχεία του χαρακτήρα του, σοφροσύνη, αισιοδοξία, νυφαλιότητα, τόλμη, διορατικότητα, μετατρέπεται αμέσως με την οριστική επάνωδό του στην Ελλάδα σε κινητήρια δύναμη της καθημερινότητάς του. Περιστοιχισμένος από την πολύτιμη σύντροφο της ζωής του, Ιωάννα Σάλτα, και τα υπέροχα παιδιά του, ιδρύει στην πόλη των φοιτητικών του χρόνων, τα Ιωάννινα, ένα από τα πλέον καταξιωμένα στη συνείδηση των Ιωαννιτών φροντιστήριο ανωτάτης εκπαίδευσης, το Φωτόνιο, το οποίο λίγα χρόνια αργότερα τιμάται από το πρόγραμμα Οικουμενικός Ελληνισμός, χαρίζοντας συγχρόνως τον ιδρυτή του, Θοδωρή Σολδάτο, μια δεύτερη τιμητική διάκριση. Τη συμπερίληψή του στη συλλεκτική έκδοση «Προσωπικότητες του Ελληνισμού». Εργάτης ακαταπώνητος στην υπηρεσία της κοινωνίας, διατελεί αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και συμμετέχει ή και προεδρεύει σε επιτροπές κοινωνικών υποθέσεων, μορφωτικών υποθέσεων, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου, μελέτης και αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών, ελληνισμού της διασποράς και άλλα. Είναι φυσικό ο λαός της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Λευκάδας, να τον τιμήσει κατ' επανάληψη με την ψήφο του και μάλιστα να τον αναδείξει 2 φορές βουλευτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην έδρα της Λευκάδας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πόσο τον αλωτρίωσαν αυτά και άλλα πολλά που έχει κατακτήσει έως τώρα. Πόσο τον απομάκρυναν από το νέο παλικάρι που ξεκίνησε γεμάτο όνειρα να δώσει τον ευγενή αγώνα στο στίβο της ζωής, έχοντας τη γεύση της λευκαδίτικης αρμύρας στα χείλη και τα χρώματα της πανόριας λιμνοθάλασσας στα μάτια. Μα, αγαπητοί μου, ο Θοδωρής Σολδάτος δεν προσφέρει γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους απομακρύνσεις και ποταπές αλωτριώσεις. Τον αντίον, σε κέρυες στιγμές της βουλευτικής του καριέρας, είχε το σθένος να εναντιωθεί σε προτάσεις που ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν συνάδουν με τις αξίες και τα ιδανικά του, αποδεικνύοντας με τη στάση του ότι καμιά πρόσκαιρη δόξα δεν είναι γι' αυτόν ανώτερη της ηθικής ακεραιότητας και της αξίας της ανθρώπινης υπόστασης, διατηρώντας συγχρόνως αλόβητη
την αρχιετυπική εικόνα του έντιμου πολιτικού. Έτσι, όπως πάντα, ο Θοδωρής Σολδάτος βαδίζει ανάμεσά μας με το πρόσχαρο χαμόγελό του, ειλικρινής, προσινής, άμεμπτος, αδιάφθορος. Συνηθαίνοντας αένα τις γνώσεις και εμπειρίες που του πρόσφερε η ζωή, με τα αγνά ιδεώδη που ρίζωσαν και άνθησαν στην ψυχή του, σε τούτη και για τούτη την αγαπημένη μάνα γη Λευκάδα, την αγαπημένη μάνα γη Ελλάδα. Αυτός ο γνήσιος Έλληνας, ο γνήσιος Λευκαδίτης. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Θοδωρή, σε καλούμε στο βήμα. Και τώρα νομίζω ότι ξεκινάει το πιο ενδιαφέρον σημείο της βραδιάς. Να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Σολδάτος. Καλησπέρα σας. Η τεχνολογία, βλέπετε, μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Αυτό λέγεται χιλόφωνο και είναι ένα μέσο επικοινωνίας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε όλες τις δημόσιες ή στις περισσότερες δημόσιες εκδηλώσεις. Θέλω να καταθέσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για την αθρώα προσέλευσή σας, η οποία εκτός από ενθαρρυντική προς εμένα και τους συνεργάτες μου για αυτό που ξεκινήσαμε πριν λίγους μήνες, αποτελεί κατά την άποψή μου και μια κατάθεση προοπτικής για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία τους απόψε εδώ. Καταρχήν τον καθηγητή, τον κύριο Τσελέντη, ο οποίος παραβρίσκεται σήμερα και μας τιμά με την παρουσία του. Τους αξιωματούχους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν κατά το παρελθόν τη Λευκάδα, ξεκινώντας χρονολογικά από τον Παναγιώτη τον Καβαδά, τον Ξενοφόντα τον Βεργίνη, τον Βασίλη τον Αραβανή, τους δημοτικούς, περιφερειακούς και νομαρχιακούς συμβούλους που ήταν παρόντες σε σημαντικές στιγμές της Λευκάδας κατά το παρελθόν, αλλά είναι και σήμερα, εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, αλλά πάνω απ' όλα εσάς. Εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα και καταθέτετε με την παρουσία σας αυτό που έχετε στην καρδιά σας και είναι κάτι που τουλάχιστον μας κολακεύει. Θέλω να αναφερθώ επίσης στην εξαιρετική, κατά την άποψή μου, παρουσία του νυν βουλευτή της Λευκάδας, του κυρίου του Θανάση Καβαδά, ο οποίος μόλις εξήλθε από μια δοκιμασία, η οποία βεβαίως δεν άφησε, δόξα τω Θεώ, κανένα από τα προβλήματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξουν. Να είσαι σιδερένιος, κύριε βουλευτά. Αγαπητέ Ξενοφόντα Βεργίνη, αυτή η αθρώα προσέλευση μου θυμίζει παλιές εποχές. Και νομίζω ότι αυτά που γίνανε στη δεκαετία του 2000 έχουν ελπίδα, παρά την κρίση, να επαναληφθούν σήμερα. Κοντά μας επίσης είναι τρεις ξεχωριστοί επιστήμονες τεχνοκράτες. Εγώ δεν πρόκειται να σας κουράσω πολύ. Φιλοδοξώ να μην ξεπεράσω το δεκάλεπτο αφού τελειώσω τα εισαγωγικά μου. Γιατί σήμερα θέλω να κάνω μια αποτύπωση των σημαντικών πραγμάτων που κατά την άποψή μου έγιναν τον καιρό που υπηρετούσα τη Λευκάδα ως βουλευτής και στα οποία σημαντικά πράγματα υπήρξε νομίζω και η δική μου θετική συμβολή. Να πω επιγραμματικά τι δουλεύουμε σήμερα με τους συνεργάτες μας και για τα οποία έχουμε καταλήξει, αλλά λόγω στρατηγικής θα βγαίνουν σταδιακά στο προσκήνιο, θα τα δείτε όμως επιγραμματικά. Και για το λόγο αυτό θα δώσω μετά από τη δική μου κατάθεση το λόγο στον κύριο Θωμά Πρασά, μηχανικό, ειδικό σε θέματα προγραμμάτων ευρωπαϊκών ΕΣΠΑ και ο άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από σημαντικούς δήμους και περιφέρειες της Ελλάδας, όπως ο Δήμος Βόλου και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Ο κύριος Θωμάς Πρασάς βρίσκεται εδώ και θα μιλήσει μετά από μένα. Επίσης, ο κύριος Αντώνης Παρασκευόπουλος,
Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με μάστερ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Core Solution και είναι αυτός που μας βοηθάει για τα ζητήματα της έξυπνης πόλης. Αυτό που λέμε smart, αυτό που είναι σήμερα σημαντικό και που όλοι το θέλουμε να γίνει και στη Λευκάδα κατά τον καλύτερο τρόπο. Τέλος, μια επίσης αξιοσημείωτη παρουσία είναι η παρουσία του κυρίου Γιάννη Φρατζή, που είναι μηχανικός περιβάλλοντος και τοπογράφος μηχανικός και επί δεκαετίες αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καταθέσεις στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για το νησί, για την πόλη και νομίζω ότι θα τον ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Μου υπενθυμίζει ένας φίλος, ο κύριος Τσελέντης, και είναι παράληψή μου, είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε λοιπόν υπόψη μας, όταν θα έρθει η ώρα. Κυρίες και κύριοι, στα χρόνια που υπηρέτησα τη Λευκάδα ως βουλευτής, μου δόθηκε η ευκαιρία να ισχυριστώ τότε αλλά και αργότερα, ότι εξαιρετικά σημαντικά έργα του νησιού, της Λευκάδας, έχουν τη δική μου υπογραφή και συνυπογραφή. Παρακαλώ εδώ, δεν θέλω γρίνιες. Έχουν κυρίως συνυπογραφή, για να μην παρεξηγούμε. Τα μεγάλα έργα ξεκινάνε, συνεχίζονται, ολοκληρώνονται. Βουλευτικές θητείες των 2 και των 3-4 χρονών δεν αρκούν. Υπάρχουν αυτοί που προηγούνται, υπάρχουν αυτοί που τα δουλεύουν, υπάρχουν αυτοί που έπονται. Όμως, ο καθένας εξ αυτών, για τους δικούς του λόγους, είτε για λόγους ιστεροφημίας, είτε γιατί κάποια στιγμή θα ζητήσουν τη δική σας ψήφο κάποτε στο μέλλον, θα τα επικαλεστούν κατά τον τρόπο που αυτοί θεωρούν. Εγώ νιώθω την ανάγκη να πω ότι έκανα προσωπικά ο ίδιος. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα απόσπασμα από το προεκλογικό μου έντυπο του 2009 και αποτελεί ένα συνοπτικό απολογισμό του τι έπραξα για τα 3, κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερα θέματα που ανέδειξα ως υποψήφιος βουλευτής το 2007. Ένα συνοπτικό απολογισμό. Είναι λοιπόν το θέμα της ζεύξης, είναι το θέμα των νοσοκομιακών υποδομών και είναι και το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ξεκινάω από το τελευταίο. Σε αυτά τα 3 θα πω 5 κουβέντες παραπάνω. Στερεά αποβλήτα. Το 2008 με δήμαρχο το Βασίλη το Φέτσι, ο οποίος είναι ασθενής και με πήρε λίγο πριν τηλέφωνο και μου είπε: Θοδωρή, αν θέλεις να έρθω με φορείο, έρχομαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, η πρόβλεψη είναι θετική, να έρθω. Αλλά έχω πυρετό. Όχι, Βασίλη, να καθίσεις. Αυτά που να πω για σένα θα τα πω. Με το Βασίλη το Φέτσι, λοιπόν, συνεργαζόμενος το 2008 και με υπουργό, υφυπουργό στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Θανάση τον Άκο, το Μακαρίτη, από το Βόλο, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Διευθυντικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, βάλαμε μπροστά αυτό που θέλουμε επιτέλους να φτιάξουμε, δηλαδή τη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που θα λύσει ζητήματα δεκαετιών. Υπενθυμίζω ότι πριν τους Καποδιστριακούς Δήμους, το κάθε χωριό είχε το μικρό του σκουπιδότοπο. Όλη η Λευκάδα ήταν γεμάτη από μικρούς σκουπιδότοπους. Στη συνέχεια, με τους Καποδιστριακούς Δήμους, ο κάθε Καποδιστριακός Δήμος είχε μια-δυο χωματερές. Και τέλος, όταν έγινε η συνένωση και φτάσαμε στον Καλλικράτη, στον ένα Δήμο δηλαδή κυρίως για όλη τη Λευκάδα εκτός του Μεγανησίου, όλα αυτά ήρθαν εδώ στη Λευκάδα και συσσωρεύτηκαν. Συγχωρέστε με, αγαπητοί φίλοι των χωριών της Λευκάδας, αλλά πραγματικά το κυρίαρχο και μεγάλο ζήτημα στο θέμα της διαχείρισης το έχει η πόλη. Και το έχει η πόλη γιατί όλα τα σκουπίδια του Δήμου μαζεύονται εδώ και γιατί δεν έχει γίνει αποτελεσματική διαχείριση μέχρι σήμερα. Βάλαμε λοιπόν τα πράγματα τότε μπροστά. Μας είπε ο Θανάσης Σονάκος, τελειώστε με τη γραφειοκρατία και μόλις πάρετε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ελάτε να πάρετε λεφτά. Του λέω πώς θα γίνει αυτό. Τα μισά θα τα πάρετε από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, αυτό που αργότερα είπα ΜΕΣΠΑ, και τα άλλα μισά από εθνικούς πόρους. Έπεσε η κυβέρνηση, γίνανε οι πρώτες ενέργειες και ασφαλώς δεν είχαμε το χρόνο για να ολοκληρώσουμε. Το 2012, που ξαναβγήκα βουλευτής, ξανάρχεται το θέμα στο προσκήνιο. Συνεργάζομαι με τον δήμαρχο εκείνης της εποχής,
τον κύριο Κώστα Αραβανή. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Πρέπει να αναφέρονται οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Και συνεχίσαμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει το 2008. 2,5 χρόνια μετά, το 2014 το καλοκαίρι, 3 μήνες μετά την πτώση της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης Σαμαράς Βενιζέλου και νωρίτερα Κουβέλη, είχα την πολύ ευχάριστη είδηση από το αρμόδιο Υπουργείο να μου πούνε ότι τελειώσαμε, μπήκατε σε πρόγραμμα, έχετε 6 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσετε με τη δημοπράτηση. Αυτά το καλοκαίρι του 2014. Σήμερα έχουμε 2019, 5 χρόνια μετά. Και η δημοπράτηση δεν έχει γίνει ακόμα. Και η Λευκάδα έχει πνιγεί στα σκουπίδια. Και οι δικαιολογίες πάνε και έρχονται. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι αυτό σύγχρονο ελληνικό κράτος. Δεν είναι αυτή σύγχρονη ελληνική πόλη. Δεν είναι δυνατόν κάτι που ξεκινάει το 2008, 11 χρόνια μετά να μην έχει καν ξεκινήσει. Και η προοπτική είναι να γίνει 4-5 χρόνια μετά, άρα συνολικά 15 χρόνια. Θέλω να πω κάτι. Δεν απαξιώνω τις ενέργειες που έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και η νυν δημοτική αρχή, με καθυστέρηση όμως. Δεν τις απαξιώνω. Αλλά να είμαστε εξηγημένοι σε κάτι. Τα μεγάλα έργα έχουν τον πολιτικό βραχίωνα και έχουν και τον αυτοδιοικητικό βραχίωνα εκτός από το μελετητικό. Σε όλη την προσπάθεια αυτή, ο πολιτικός βραχίωνας ήταν ο Μιλών, ο Θοδωρής Σολδάτος, που επισκεπτόταν τα αρμόδια υπουργεία, πίεζε και απαιτούσε όχι μια, αλλά πάνω από 10 και 20 φορές. Και ασφαλώς ο αυτοδιοικητικός βραχίωνας ήταν κοντά και συμπροσπαθούσε σε αυτό που επιδίωγα να κάνω. Λίγα περισσότερα για το θέμα αυτό ασφαλώς θα σας πει αργότερα ο κύριος Φρατζής, που είναι και ειδικός, ο ειδικός επιστήμονας και που έχει διαχειριστεί πολλά τέτοια έργα. Νέο νοσοκομείο. Μάλιστα. Είμαστε πάντα σε ζωντανή μετάδοση. Βλέπετε στις οθόνες σας τα λίγα λόγια που είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όταν ήρθε στη Λευκάδα το 2008 το Γενάρη και αποφάσισε οριστικά τότε, είχαν προϋπάρξει, επαναλαμβάνω, ενέργειες, να προχωρήσει στην ίδρυση, στην ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Ο Θοδωρής Σολδάτος έχει κυριολεκτικά στρατοπεδεύσει στο Υπουργείο Υγείας, γιατί όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται τρέξιμο προσπάθεια. Μετά την εξαγγελία για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στις 18 Απριλίου του 2008. Αποτέλεσμα αυτής της επισκέψεως και της συνεργασίας που είχα, γιατί τότε, υπενθυμίζω, ήμουνα και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και άρα αυτό μου έδινε ένα παραπάνω δικαίωμα και δυνατότητα να προχωρήσω το θέμα αυτό. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των ενεργειών και αυτής της προσπάθειας ήταν 2 μήνες μετά να χρηματοδοτήσει την μελέτη για τη δημοπράτηση του νέου νοσοκομείου και θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι 2 πραγματάκια που εκ των πραγμάτων και ανθρώπινα δεν θέλω να τα ξεχάσω, να διαβάσω επιτροχάδιν αυτά τα οποία γίνανε στη διάρκεια της βουλευτικής μου θητείας και συνεχίστηκαν μετά. Λοιπόν, ανατέθηκε η εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας και η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Κατατέθηκε η πρόταση κτηριολογικού προγράμματος. Υπογράφτηκε η σύνθεση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης δημοπράτησης. Ανατέθηκε η εκπόνηση των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στατικών. Ξεπεράστηκε η αδυναμία, η άρνηση της ΔΕΠΑΝΟΜ, της κατασκευαστικής του Υπουργείου Υγείας, να συνεχίσει τη διαδικασία μελετών εξαιτίας των διάσπαρτων εντός του οικοπαίδου ιδιοκτησιών. Θεωρήθηκε το κτηριολογικό πρόγραμμα που εκπόνησε ο ανάδοχος μελετητής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Λοβέρδος με τη νέα κυβέρνηση προχώρησε το ζήτημα, το ενέταξε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 36 εκατομμύρια ευρώ και το φθινόπωρο του 2012, με τη δεύτερη μου θητεία, είχαμε την ευχάριστη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και σήμερα, σε λίγους μήνες, να καμαρώσουμε αυτό το έργο που όμως, επιτρέψτε μου να ισχυρίζουμε, ότι η νυν πολιτική ηγεσία έχει ελάχιστη συμμετοχή. Και έρχομαι στο θέμα της εύξης.
της ΕΦΚΣΙΣ, η οποία έχει χιλιοταλαιπωρήσει στη Λευκάδα, και θέλω να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι άγνωστο σε εσάς. Νέος βουλευτής το 2007, με υπουργό υπεχοδέ τον Γιώργο το Σουφλιά, αρχίζω και χτυπάω την πόρτα και ζητή ανέβω, όπως θέλετε πέστε το. Ζητάω όμως να υπάρχει επιτέλους παρέμβαση, γιατί έχει προηγηθεί αρκετή δουλειά, έχει προηγηθεί αρκετή διεκδίκηση, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στο διατάφτα. Αφού με βαρέθηκε κάποια στιγμή, κάπου στη Βουλή, μου λέει, αλλά αύριο το πρωί θα είναι ο Ξανθόπουλος, ο υφυπουργός μου εκεί. Ο Ξανθόπουλος Ιρίστο εν παρόδο ήταν υφυπουργός στο υπεχοδέ, αλλά δεν ήταν πολιτικός. Ήταν τεχνοκράτης, ήταν καθηγητής, ήταν πρίτανη στο Πολυτεχνείο και τον είχε επιστρατεύσει ο Σουφλιάς για την υπόθεση των μεγάλων έργων. Μου λέει λοιπόν ο υφυπουργός, κύριε Βουλευτά, το βλέπουμε θετικά. Θα συνεχίσουμε. Όμως, προϋποτίθεται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μελέτες και σε δημοπράτηση να γίνει μια μελέτη γεωλογικής εφικτότητας, κύριε Τσελέντη, διότι η περιοχή είναι σεισμοπαθής, διότι η περιοχή έχει ευαισθησίες και επομένως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το έργο που πάμε να κάνουμε θα είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει και δεν θα εγκυμονεί κινδύνους. Θα θυμάστε ορισμένοι τα μεγάλα τρυπάνια, τα γεωτρύπανα, τα οποία εγκαταστάθηκαν εδώ απέναντι από το Διάβλο και παρέμειναν για 2 ολόκληρους μήνες. Το καλοκαίρι του 2009, 2 μήνες, 1 μήνα, τον Αύγουστο του 2009, 1,5 μήνα πριν τελειώσει η βουλευτική μου θητεία, παίρνω το τηλέφωνο το εξαιρετικά επιθυμητό για να μου πούν ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε, το αποτέλεσμά της είναι θετικό, η μελέτη γεωλογικής εφικτότητας και τα συμπεράσματα επιτρέπουν να προχωρήσουμε στο έργο. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, ακολούθησε μια διαδικασία, μια προσπάθεια να γίνει διαγωνισμός και να ανατεθεί και 3, 4 και 5 φορές, η οποία δεν τελεσφόρησε. Την τελευταία φορά που ήταν πολύ καλή η όρη και στους οποίους όρους ανταποκρίθηκαν σημαντικές τεχνικές εταιρείες, είχαμε αλλαγή κυβερνήσεως, έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία ακυρώνει το έργο και νομίζω ότι αρκετοί από εσάς γνωρίζουν ότι η ακύρωση έγινε, αν όχι με πρόταση, σίγουρα με συνδρομή της νυν Δημοτικής Αρχής. Κυρίες και κύριοι, επιγραμματικά και χωρίς πρόθεση να σας κουράσω, ΤΕΗ Λευκάδας, είχαν γίνει ενέργειες νωρίτερα. Επί της πρώτης μου θητείας δόθηκε η δυνατότητα να ιδρυθεί το δεύτερο τμήμα τεχνολογίας και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη Λευκάδα. Αργότερα, στη δεύτερη μου θητεία, με το σχέδιο Αθηνά, καταργήθηκε το ΤΕΗ Λευκάδας. Τρέχαμε όλοι μαζί κι εγώ, με πολλούς φορείς από τη Λευκάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα. Επιστρατεύθηκαν άνθρωποι του πνεύματος και των γραμμάτων και της πολιτικής της Αθήνας που είχαν καταγωγή από τη Λευκάδα. Όπως ο Απόστολος Χακλαμάνης, ο Αντώνης Δρουπακιώτης, ο Σπύρος ο Φλογαΐτης, ο Γιάννης ο Πολίτης. Και το καταφέραμε. Και ιδρύσαμε τελικά εδώ το ΤΕΗ Ιωνίων, το τμήμα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων με τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και φιλοξενίας. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν όλα αυτά. Να χαθούν, γιατί ένα θνησιγενές, κατά την άποψή μου, κύριε Βουλευτά, τμήμα πρόκειται να ιδρυθεί. Ένα τμήμα που δεν θα φέρει φοιτητές, ιδιαίτερα αν θα υπάρξουν και προϋποθέσεις αναφορικά με τη βάση. Διότι πολύ απλά το αντικείμενο, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, είμαι χρόνια στη δουλειά αυτή, ξέρω τι γίνεται με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των νέων μας. 30 χρόνια φροντιστήρια στα Γιάννενα. Θα είναι ελάχιστες οι συμμετοχές και θα είναι ενδεχομένως από τις τελευταίες. Θα χαρακτηριστεί δηλαδή από εκείνα τα τμήματα που δεν θα δίνει εξετάσεις, θα είναι χαμηλή ζήτηση και θα λέτε μπείτε χωρίς εξετάσεις αν συνεχιστεί αυτό το καταστροφικό έργο της νυν κυβερνήσεως. Κυρίες και κύριοι, πολύ συνοπτικά θέλω να θυμίσω ότι το τμήμα της επαρχιακής οδού Λευκάδας Γιντριού, ιδιαίτερα το κομμάτι Καριώτες Λιγιά, έπαψε να είναι θανατηφόρο, έπαψε να είναι καρμανιόλα από πόρους οι οποίοι ιδιοχετεύθηκαν στην τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λευκάδας και ως αποτέλεσμα είχαμε, εντάξει, ένα δρόμο ο οποίος είχε προδιαγραφές και προϋποθέσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τους προηγούμενους. Το δικαστικό Μέγαρο, τι να πω, για την τελευταία φάση μπορώ να πω μόνο. Όσοι προηγήθηκαν εμού, ο Ξενοφώντας ο Βεργίνης ξέρει καλύτερα. Το έβαλε μπροστά, εγώ είχα την ευκαιρία να το τελειώσω. Όπως και
οι λαϊκές πολυκατοικίες, το τελευταίο στάδιο της οποίας έπεσε στο δικό μου το Μερδικό. Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους Φακιώτες. Αθλητικό κέντρο στη Λευκάδα. Αθλητικό κέντρο στη Λευκάδα 5x5 και τένις. Επίσης, αθλητικό κέντρο με 5x5 στην Καρδιά. Κάλαμος. Μεγάλο πρόβλημα εκείνη την εποχή. Δεύτερο δρομολόγιο. Επιδοτούμενο ως άγονη γραμμή. Τα παιδιά μπορούσαν επιτέλους να βγαίνουν από εκεί και να κάνουν φροντιστήριο, ξέρω εγώ, στα μαθήματά τους, στα αγγλικά, στις ξένες γλώσσες, στη μουσική, στην απέναντι μεριά. Επιτάχυνση και παρακολούθηση διαδικασιών για τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Διάβλος, Αγκυροφόλιο Βασιλικής. Στους δήμους, εσωτερική οδοπία, αγροτική δρόμη, ανάδειξη μνημείων, σχολικές αίθουσες. Δημόσιο ΙΕΚ και σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία λειτουργούν και σήμερα. Και είναι έργο της περίοδου της δικής μου. Μηχανοκίνητος εξοπλισμός στην αστυνομική διεύθυνση. Και επιτρέψτε μου να πω, για συναισθηματικούς λόγους, το μνημείο με τα ονόματα των Λευκαδιτών πεσόντων, λίγα μέτρα παραπέρα από εδώ, που η πολιτεία τους είχε ξεχασμένους και εμείς είχαμε την ευκαιρία να τους υπενθυμίσουμε, να τους θυμίσουμε, καλώντας μάλιστα τους απογόνους, προκειμένου να πάρουν και έναν έπαινο ή ένα μετάλλιο μαζί με τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιώργο, τον Σούρλα. Και αυτό έγινε επίσης με πρωτοβουλία του Θοδωρή του Σολδάτου. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να κουράσω περισσότερα για τα τοπικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις δικές μου παρεμβάσεις. Οφείλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι έδωσε τη στήριξη στο πρόσωπό μου και στους συνεργάτες μου στην προσπάθεια που κάνουμε για να επιστρέψει η Λευκάδα σε μια αφετηρία ανάπτυξης. Δεν δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε θαύματα. Λέμε όμως ότι θα δημιουργήσουμε μια νέα αφετηρία. Μια αφετηρία πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να στηριχθούμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Και θέλω με την ευκαιρία να πω, εξαιτίας της παρουσίας εδώ του Βασίλη του Αραβανή, ότι ο Βασίλης ο Αραβανής, έτσι μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να το πω, όταν ακούστηκε ότι ζητάει και αυτός να είναι υποψήφιος δήμαρχος και το διορθώνω, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο άνθρωπος απλά πήγε πάνω και τους είπε: έχω ένα δημοτικό συνδυασμό, είμαι στη διάθεσή σας, εσείς αποφασίζετε. Αν έχετε κάτι άλλο, εγώ θα το στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Το λέω λοιπόν για να έρονται οι παρεξηγήσεις και τον ευχαριστώ για τη στήριξη που παρέχει στο συνδυασμό μας σήμερα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Παρεμβάσεις λοιπόν ως βουλευτής προς την κυβέρνηση και πολλές φορές να δυσαρεστώ, να ενοχλώ, καμιά φορά να δημιουργώ και νευρικό κλονισμό με δανειολήπτες, με πληστηριασμούς, με θέρμανση, με αγρότες, με λίστες καταθετών εξωτερικού ομιλών και 5 ακόμα παλικάρια ζητήσανε να μάθουν τι γίνεται με τη λίστα Λαγκάρντ. Οι απαντήσεις σας αφήσω. Περιφερειακός τύπος, στήριξη, ένφια και άλλα πολλά, όπως το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών, που με κοινωνικά κριτήρια και εισοδηματικά από ένα σημείο και μετά, για πρώτη φορά άρχισαν να παίρνουν μεταγραφές. Τέλος, στο έργο της πυρόσβεσης του αεροδρομίου, που σχεδόν είχε καταργηθεί, το Άκτιο, με τη συνδρομή βουλευτών όλης της βορειοδυτικής Ελλάδας από όλα τα κόμματα, καταφέραμε να το κρατήσουμε και επομένως να διασφαλίσουμε την προοπτική να μην υπάρξει κίνδυνος από τις πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι, επιγραμματικά έρχομαι, γιατί δεν έχω, όπως είπα, πρόθεση να κουράσω, στα βασικά σημεία και στις προτεραιότητες που έχουμε προδιαγράψει. Ένα τρίπτυχο το οποίο με διακατέχει είναι έξυπνος Δήμος, πράσινη οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη, δηλαδή θαλάσσια ανάπτυξη. Επαναλαμβάνω, έξυπνος Δήμος, πράσινη οικονομία, περιβάλλον και γαλάζια ανάπτυξη. Θέλουμε καθαριότητα από άκρη σ' άκρη. Εδώ θα δείτε στο μέλλον το σχεδιασμό μας για το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Μαζί με τη μεταβατική λύση, μέχρι να κατασκευαστεί η μονάδα επεξεργασίας, προεπεξεργασίας, απορριμμάτων και κομποστοποίησης. Η καθημερινότητα, που ασφαλώς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν υποσχόμαστε θαύματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους συνεργάτες μου να δώσουμε ένα χαρακτήρα, μια εικόνα ανθρώπινης πόλης και ανθρώπινων χωριών και κομοπόλεων σε ό,τι αφορά τη Λευκάδα. Και που θα είναι χαρακτηρισμένη αυτή η προσπάθεια με φωτεινό το Δήμο, με οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια υποφερτά,
με προστατευμένα τα αδέσποτα στο συνδυασμό μας έχουμε εκπροσώπους αυτής της κατηγορίας, με πάρκινγκ εποφελία πρώτα των μόνιμων κατοίκων. Κοινωνική πρόνοια και υγεία, με ευαισθησία στις ευάλωτες ομάδες και με διαρκή απέτηση από την πολιτεία να στελεχώσει το νοσοκομείο και να μην μείνει το μισό κλειστό και καταντήσει στο τέλος απλά ένα κτίριο χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Σχολικές μονάδες και παιδικοί σταθμοί, οι μικρές ηλικίες που έχουν πρόβλημα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Το θέμα του πολιτισμού. Το βρίσκουμε σε ένα καλό επίπεδο. Τα σωματεία μας είναι άξια συγχαρητηρίων. Θα μας έχετε αρρωγούς. Να είσαστε βέβαιοι γι' αυτό. Το ίδιο και με τον αθλητισμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τον εαυτό τους σε αυτή την ιστορία και οι οποίοι συμμετέχουν στο συνδυασμό. Θα τον γνωρίσετε σε λίγο, θα τους γνωρίσετε σε λίγο ή μάλλον θα τους θυμηθείτε ξανά σε λίγο. Τέλος, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευση. Ξέρετε πολύ καλά ότι το αλαλούμ του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν μας θυμάσαν πολύ. Δεν λέω ότι το λύνουμε. Μέχρι να γίνει υποθαλάσσια και να λυθεί οριστικά, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα το ελαφρύνουμε όμως. Και υπάρχει σχεδιασμός γι' αυτό. Για όλα αυτά υπάρχουν σχεδιασμοί και θα τα δείτε σιγά-σιγά να βγαίνουν στη δημοσιότητα από σήμερα μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Έξυπνος Δήμος, δεν λέω τίποτα. Είναι εδώ ο κύριος Παρασκευόπουλος, θα τα πει αυτός. Πράσινη οικονομία, περιβάλλον, παιδικές χαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικότερα της ηλιακής, υπάρχει πρόγραμμα μαζί με συνεργασία με την Greenpeace και με μια φιλοδοξία να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων που αφορά βεβαίως την αγροτική περιοχή της Λευκάδας και είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Θαλάσσια ανάπτυξη, ναι. Σεβασμός στον επισκέπτη της Λευκάδας. Είτε έρχεται ο δικός, είτε από αέρος, είτε διαθαλάσσης. Διαθαλάσσης, ναι. Γι' αυτό ναι στην υποθαλάσσια σύραγγα. Ναι στην υποθαλάσσια σύνδεση. Και με μια προσπάθεια για να πάμε και να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα η περιοχή μας με μαρίνα στο Βλυχό. Με αξιοποίηση των υβαριών μας. Καστός και Κάλαμος στα νησιά μας, που τα θέλουμε και αυτά να είναι συνδεμένα μαζί μας σε αυτή την προοπτική της τοπικής ανάταξης και με την ίδρυυση που είναι ένα θέμα και για το οποίο οφείλω να πω ότι η πολιτεία ήδη έχει προχωρήσει. Υπάρχει μελέτη όρημη, απομένει η συνεργασία των Δήμων που τις αφορά, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λευκάδα, από τις πηγές του Αγίου Γεώργη μέχρι εδώ και που είναι ένα θέμα που έχει έναν αγωγό γύρω στα 105 χιλιόμετρα και έχει κοστολογηθεί με 135 εκατομμύρια. Μαζί τους θα το στηρίξουμε και ελπίζω να μην αργήσει. Είναι ένα εθνικό έργο, απλά το αναφέρω. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε το ζήτημα της δημιουργίας του συνδέσμου ίδρυυσης που απαιτείται για να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι κάποιες σκέψεις που περνούν από το μυαλό μου αφορούν την συνεχή και την διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε διαγωνισμού, κάθε προμήθειας όλων των έργων. Και αυτό ο εκάστοτε δήμαρχος οφείλει να το πράξει. Να έχουμε την υποχρέωση οι πολίτες να έχουν ενημέρωση από τις υπηρεσίες για το πού βρίσκεται το θέμα τους και να ξέρουν και καταληκτικές ημερομηνίες. Ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Όταν υπηρέτησα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, δεν αλλάξαμε προσωπικό. Το προσωπικό που υπήρχε συνέχισε να υπάρχει. Εμπνεύσαμε όμως ηγεσία. Και όταν καταφέρνεις να εμπνεύσεις ηγεσία, οι γίγαντες ξυπνούν και ακολουθούν και συμπαραστέκονται και κάνουν έργο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας εκείνης της εποχής, τριετής ήταν ένα περίπου δεύτερο νοσοκομείο σε μέγεθος όπως η Λευκάδα. Είναι η Νέα Πτέρυγα, 15.000 τετραγωνικά. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν το Δήμο, έχοντας στόχους και οράματα που θα τους εμπνεύσει η καινούργια Δημοτική Αρχή, θα είναι καταλυτική όσον αφορά στο αγκάλιασμα και στην προοπτική που όλοι επιθυμούμε να υπάρξει. Και ασφαλώς να διεκδικήσουμε στον ακαδημαϊκό χάρτη το μερίδιο που μας αναλογεί και όχι, όπως είπα νωρίτερα, θνησιγενή, αν θέλετε, ζητήματα σαν το τμήμα που εξαγγέλθηκε και που ακόμα δεν έχει συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό. Θέλουμε συνεργασία με συλλόγους και σωματεία. Θέλουμε να έχουμε σώματα εθελοντών για σημαντικά θέματα της Λευκάδας. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνω. Δεν έχω πρόθεση να κουράσω άλλο. Θα ακολουθήσει, όπως σας είπα, εξαγγελία προγραμματική σε κάθε θέμα ξεχωριστά τις εβδομάδες που ακολουθούν. Όχι όλα πακέτο.
Ένα-ένα. Σιγά-σιγά. Θα γίνει εκδήλωση στην Αθήνα και θα γίνει και μια δεύτερη εκδήλωση στη Λευκάδα. Θέλω να μεταδώσετε παντού το μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο προσπάθησα απόψε εγώ να περάσω. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτές οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τελείως διαφορετικές από τις προηγούμενες. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, παρακαλώ, προσέξτε, εκλέγονται την πρώτη Κυριακή και όχι τη δεύτερη. Ο Δήμος, ο σημερινός, αν η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου η σημερινή γινότανε με τον τωρινό τον νόμο, ξέρετε πόσους Δημοτικούς Συμβούλους θα είχε ο νυν Δήμαρχος? 8 στους 33. Ξέρετε πόσους θα είχε αυτός που, ο κύριος Μαργέλης που είχε βγει πρώτος? 12 ή 13, αν θυμάμαι καλά. Για να μπορέσει λοιπόν να διοικήσει αυτός που εκλέχθηκε Δήμαρχος με τους 8, χρειαζόταν όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Είναι κρίμα να έρχεται και να διοικεί ένα Δήμο, με τον τωρινό νόμο εννοώ, έτσι, μια παράταξη που παίζει στο 20-25%, διότι είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με όλους τους άλλους, με ένα τεράστιο μοσαϊκό, με αλληλοσυγκρουόμενες αντιλήψεις και απόψεις, και που, επιτρέψτε μου να πω, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Αυτό προκαλεί και για μας μια δυσκολία, αλλά είμαστε πρόθυμοι να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε, να ατσαλώσουμε το πνεύμα ενότητας και ομόνοιας που πρέπει να έχουμε ως Λευκαδίτες, γιατί η Λευκάδα είναι που μας ενώνει. Μας ενώνει η Λευκάδα. Για τη Λευκάδα το κάνουμε και θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε τη συμπαράστασή σας σε αυτό που επιχειρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Θωμά Πρασά. Θωμά, the floor is yours. Μάλιστα. Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Σολδάτου και βεβαίως χρήση σχολιασμού από το απογευματινό μαγκαζίνο, πάντα θα γίνουν αυτά. Βγήκαν πάρα πολλά μηνύματα και ειδήσεις, θα έλεγα. Τέλος πάντων, προχωράει η εκδήλωση και εγώ τώρα παρεμβαίνω, γιατί σε αυτό το κενό θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να μιλάει κάποιος για να μην πάρει μουσική ο σταθμός στη ζωντανή μετάδοση και γι' αυτό σας κουράζω. Λοιπόν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Ο Θοδωρής είναι φίλος και γνωριζόμαστε από τα Γιάννενα. Που έχει και να έχω κάποια έργα εκεί πέρα. Όπως ακούσατε, προέρχομαι και εγώ από Δήμο. Ήμουν στο Δήμο Βόλου και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είμαι και Γιαννιώτης. Αγαπητέ φίλε Θοδωρή, εύχομαι να βγεις δήμαρχος, να τρέξεις και να βοηθήσεις το νησί σου. Γιατί πραγματικά αυτά... Γιατί πραγματικά αν δεν τρέξει ο δήμαρχος, δεν τρέξουν οι αντιδήμαρχοι, αλλά κυρίως ο δήμαρχος που έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης και με ικανά στελέχη από κάτω, ειλικρινά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο Δήμο. Σας το λέω, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήμουνα 12 χρόνια διευθυντής στο Δήμο, στο Δήμο Βόλου, και καταλαβαίνετε τι έχω τραβήξει για να προσπαθώ να πείσω τους δημάρχους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του δημάρχου. Γι' αυτό και χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ο κύριος Τσελέντης, βέβαια, που είναι εδώ πέρα, το ξέρει πολύ καλύτερα, σαν σεισμολόγος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και μάλιστα τυχαίνει αυτή τη στιγμή να συμμετέχω και στην ομάδα εργασίας της πολιτικής προστασίας του κυρίου Πατούλη. Συντάσσουμε το Μνημόνιο Ενεργειών. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί πραγματικά είδατε τι συνέβη στην Αθήνα. Λειτουργούσαν τα πάντα τελείως διαλυμένα, χωρίς να υπάρχει συντονισμός, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Σούπερ σος. Κύριε Σολδάτο, στο Μνημόνιο Ενεργειών, σε αυτοί που θα αναλάβουν την πολιτική προστασία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το έργο και απορώ ο Δήμος σας γιατί το έχασε. Το Open Mall, τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο που θα πήγαινε στο Δήμο σας, σύν τα 2 χιλιάρικα που θα έπαιρνε το κάθε κατάστημα, θα ξεπερνούσε και θα έφερνε σε ένα πολύ σοβαρό νούμερο. Αυτά λοιπόν τα λεφτά, κρίμα που χαθήκαν από το Δήμο σας. Σε υφιστάμενους πεζόδρομους, όπως είναι ο δικός σας ο κεντρικός, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολλά έργα και στους παράδρομους, όπως έλεγε η νομοθεσία.
Ελπίζω, κύριε Σολδάτο, να βγείτε, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 160 εκατομμύρια αδιάθετα στο Υπουργείο, και τα οποία θα βγούνε μετά τις εκλογές. Ξανά. Η τουριστική κληρονομιά που εσείς, δόξα τω Θεώ, σαν νησί την έχετε, πρέπει να την, καλλιεργήσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Σας λέω ένα... Θοδωρή, υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία που είχα από εκεί που κατάγομαι στην Κόνιτσα. Βοηθήσαμε τον Δήμαρχο με τις πηγές να τις εντάξει, να τις πιστοποιήσει. Καταλαβαίνετε τι μπορείτε να κάνετε. Είναι τα Καβάσιλα και ο Αμάραντος. Οι πηγές οι οποίες πιστοποιηθήκανε και έχει φοβερό τουρισμό. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στην πόλη σας, και γενικά στο νησί, μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού, που δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά δυστυχώς δεν τα παίρνουν οι Δήμοι. Αυτό επίσης, πολλά σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της Λευκάδας που υπάρχουν εδώ, θα μπορούσαν με την αρρωγή της UNESCO να αναδειχθούν και να χρηματοδοτηθούν. Λέω ένα παράδειγμα, το είπα εχθές στον κύριο Σολδάτο. Η Δωδόνη, το θέατρο της Δωδόνης, αναδείχθηκε μέσα από την UNESCO. Ένα μόνο σας λέω. Όπως είναι και το κάστρο που έχετε και τόσα άλλα μέσα στο νησί σας. Η πολιτιστική ιστορία της Λευκάδας που είναι πασίγνωστη. Τα αδέσποτα δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κοντεύουν να φτάσουν στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό. Είναι και θέμα πολιτισμού, είναι και θέμα περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε χρόνο βγάζει ένα ποσό, αλλά τώρα πιθανώς να αλλάξουν κάποια δεδομένα, γιατί τα 600 χιλιάρικα που βγάζει κάθε Μάιο ή Σεπτέμβριο δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Αυτό μπορεί να δουλευτεί. Το Πράσινο Ταμείο, όπως σας είπε ο κύριος Σολδάτος, το Πράσινο Ταμείο είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μπορείτε να φτιάξετε πλατείες, μπορείτε να φτιάξετε παιδικές χαρές, να κάνετε και αναμόρφωση, να φτιάξετε ακόμη και τον κεντρικό δρόμο, όλους τους χαλασμένους κυβόληθους. Το Πράσινο Ταμείο μπορείτε να κάνετε και οδοφωτισμούς και με LED, που είναι και οικονομία σε αυτά. Και αυτό είναι super source. Ό,τι σας λέω είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Δεν βάζει τίποτα ποσό ο Δήμος από την τσέπη του. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, δεν ξέρω κύριε Σολδάτο αν συμμετέχει ο Δήμος σας εδώ. Συμμετέχει στο Φιλόδημο, έτσι. Ωραία. Ο Φιλόδημος είναι ένα πρόγραμμα που το βγάζει συνήθως η κεντρική κυβέρνηση. Στην παρούσα φάση είναι ο Φλαμπουράρης, ποιος αυτός το έβγαλε, 16 εκατομμύρια, τα οποία 16 εκατομμύρια αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε Δήμου μοιράζονται στους Δήμους με κάποια ποσά. Ένα μεγάλο ποσό, αυτά τα 16 εκατομμύρια διατίθενται για τις στάσεις των αυτοκινήτων στους διάφορους Δήμους, αλλά μπορούν μέσω του Φιλόδημου να γίνονται και πολλά σχολεία και τα σχολεία. Ναι, ναι. Είναι πρόγραμμα το οποίο και αυτό είναι 100% χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το Ίντερεγ και το Life. Εμείς στο Βόλο φτιάξαμε όλη την πολυτιστημική κληρονομιά του Βόλου με 2 δισεκατομμύρια μέσα από τέτοια προγράμματα. Καταλαβαίνετε τι δουλειά χρειάζεται και εσείς μπορείτε να το κάνετε. Είναι διακρατικά, είναι διασυνοριακά, είναι προγράμματα που αφορούν και τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Δηλαδή μπορείτε να παίρνετε χρήματα και από 2 και από 3 και από 4 πηγές. Σε αυτά τα μεγάλα τα προγράμματα μπορείτε να πάρετε χρήματα για να φτιάξετε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε, και κυρίως βέβαια τα έργα υποδομών. Συμμετέχουν 4 κράτη.
4 κράτη σε αυτά. Λοιπόν, σε ένα ίντερεκ το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι νούμερο είναι για 2 και 3 χρόνια. Πολύ καλό. Το Life θα είναι γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Και αυτό είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Το άλλο, το ίντερεκ, το οποίο υπάρχει, μπορεί να συμμετάσχει ο Δήμος σας, είναι τα διοσυνοριακά, είναι Ελλάδα-Ιταλία. Σε αυτό μπορεί να συμμετάσχει ο Δήμος, με την Ιταλία απέναντι, με κάποιους Δήμους της Ιταλίας, φτάνει περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο, και αυτό δεν βάζετε τίποτα από την τσέπη σας, και αυτό χρηματοδοτείτε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι πηγές υπάρχουν για έναν Δήμο που μπορεί να βγάλει χρήματα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Θωμά, κρατάμε από όλα αυτά τα διασυνοριακά ίντερεκ. Θέλουμε να συνεργαστούμε με το γειτονικό κράτος της Ιταλίας. Έχουμε μια κοινή ιστορία, τον καιρό που όλοι γνωρίζουμε, της ενετικής κυριαρχίας στα Επτάνησα. Κρατάμε τα αδέσποτα, κρατάμε το Open Mall που ξαναβγαίνει, και κρατάμε και τη δέσμευσή σου να συνδράμει στο έργο μας. Ευχαριστώ. Κύριο, θα ήθελα να σας πω ότι πάντα, προθέα χρόνια, σε συνεργασία με την Ιταλία, η Σίτσα στην Ήπειρο, τα κρασιά, τα έφτιαξε με αυτά. Καταλάβατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρασιά για την τεχνοκρατική του προσέγγιση και καλώ τώρα στο βήμα τον κύριο Αντώνη Παρασκευόπουλο, ηλεκτρολόγο μηχανικό και Μάστερ Οικονομικού Πανεπιστημίου, Γενικό Διευθυντή της Core Solutions. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Σολδάτο, για την πρόσκληση. Όταν μιλάς για έξυπνες πόλεις, είναι πάντα μια προκλητική παρουσίαση. Και σε όλες τις παρουσιάσεις έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, σε συνέδρια, σε μερίδες, σε δήμους. Πάντα η παρουσίαση είναι διαφορετική, γιατί είναι συνεχείς οι εξελίξεις της τεχνολογίας, των μοντέλων, των χρηματοδοτήσεων, όλων αυτών που συνθέτουν την έξυπνη πόλη και πώς μπορεί να γίνει ένας Δήμος να μεταμορφωθεί σε έξυπνη πόλη. Υπάρχουν αρκετά slide, δεν θα τα περισσότερα θα τα περάσουμε, τα έχω αφήσει και για αναφορά αν κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται να δει αυτό το υλικό. Ορισμοί. Δεν θα σας κουράσω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί. Η ουσία είναι μία ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών είναι τόσο πολύ μεγάλη. Τη βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή όλοι μας έχουμε στη τσέπη μας ένα κινητό και το χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε πληροφορία, για να εξυπηρετούμαστε, για να πληρώνουμε, για να μπαίνουμε να κάνουμε συναλλαγές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πώς όλες αυτές οι τεχνολογίες έρχονται, ενσωματώνονται, υποστηρίζουν διαδικασίες, υποστηρίζουν την οικονομία της πόλης, υποστηρίζουν την διακυβέρνηση της πόλης και ουσιαστικά μέσα από αυτές αναπτύσσεται η πόλη. Όλο αυτό το μοντέλο, ο τρόπος ουσιαστικά μεταμορφώνει μια πόλη από μια απλή πόλη σε μια έξυπνη πόλη. Και ο σκοπός είναι το ταξίδι. Πώς δηλαδή θα μπορέσεις να κάνεις όλο αυτό το ταξίδι, να μετασχηματίσεις την πόλη σου από μια απλή πόλη σε έξυπνη πόλη. Το γιατί να το κάνεις. Πριν μερικά χρόνια, πριν 6, 7, 8, 10 χρόνια, όταν αρχίσαμε να έχουμε εδώ αναφορές στην Ελλάδα για τις έξυπνες πόλεις, τότε μιλάγαμε και οι δήμαρχοι, οι οποίοι ήταν υποψήφοι, στη συνέχεια ήταν αυτοί οι οποίοι διοικούσαν τις πόλεις, μιλάγανε για ένα στόχο, ακόμη και η κεντρική κυβέρνηση. Στόχος να υπάρξει έξυπνη πόλη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πλέον για στόχο. Είμαστε στο 2019. Σήμερα μιλάμε ότι οι έξυπνες πόλεις είναι προϋπόθεση. Δεν υφίσταται καμία περίπτωση πόλη να προχωρήσει σε βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να αναπτυχθεί πλέον χωρίς να έχει μετασχηματιστεί σε έξυπνη πόλη. Συνεπώς δεν είναι πλέον. Γι' αυτό και πλέον, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω το ενδιαφέρον του κ. Σολδάτου και το σχεδιασμό που ήδη κάνει, που το έχει φέρει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα, μία από τις πρώτες προτεραιότητες, όπως αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα για το σε ποιους τομείς αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να μοντελοποιήσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες, να τις κατηγοριοποιήσουμε, να τις μοντελοποιήσουμε, στις οποίες επιδρά και στις οποίες ουσιαστικά αποτελούν όλες αυτές μαζί την έξυπνη πόλη. Δεν θα σας κουράσω με αυτό, θα σας πω μόνο το εξής. Βλέπετε μία από τις πιο συνηθισμένες να μιλάει για παράδειγμα για το κομμάτι του έξυπνου περιβάλλοντος, αυτή την ομαδοποίηση με τους έξι βασικούς τομείς και τις υπηρεσίες. Αυτό που θα σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή διατρέχει η έξυπνη πόλη προφανώς όλες τις δραστηριότητές μας μέσα στην πόλη μας. Στην έξυπνη πόλη υπάγεται ακόμη και δραστηριότητες, ακόμη και μέσα στο σπίτι μας. Το έξυπνο σπίτι τελικά αποτελεί και αυτό μια δραστηριότητα έξυπνης πόλης. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ο Δήμος είτε είναι υπεύθυνος για να μπορέσει να αναπτύξει αυτό το μοντέλο της έξυπνης πόλης ή κατ' ελάχιστον συμμετέχει σε αυτό, στο κομμάτι αυτό. Συνεπώς, χωρίς έναν έξυπνο Δήμο, χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου, δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα μοντέλο έξυπνης πόλης. Τεχνολογίες άπειρες, συνεχή εξέλιξη. Κάθε μέρα είμαστε σε ένα επάγγελμα το οποίο συνεχώς πρέπει να ενημερωνόμαστε για τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς σήμερα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα απίστευτο βαθμό ωριμότητας, όπου πραγματικά πράγματα που τα συζητούσαμε θεωρητικά ή δεν μας επέτρεπε να τα κάνουμε στο βαθμό που θέλαμε, τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, σήμερα μπορούν να γίνουν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην έξυπνη πόλη? Στην έξυπνη πόλη, για να υλοποιηθεί ένα όραμα έξυπνης πόλης, είναι αναγκαίο και απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο ο έξυπνος δήμαρχος, δεν αρκεί μόνο η έξυπνη δημοτική αρχή, δεν αρκούν μόνο το προσωπικό του Δήμου. Για να μπορέσει μια πόλη να μετασχηματιστεί, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή οι φορείς, οι επιχειρήσεις και πάνω απ' όλα οι ίδιοι οι δημότες, οι οποίοι είναι οι τελικοί χρήστες των περισσότερων από αυτών των υπηρεσιών, οι οποίοι καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν, καλείται να τις υιοθετήσουν και μόνο μέσα από την υιοθέτησή τους τελικά θα μπορέσει ένα τέτοιο όραμα να φτάσει και να υλοποιηθεί σε μια πόλη. Δίνω ένα παράδειγμα το οποίο έχει σχέση με τα απορρίμματα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων? Στην Ελλάδα δεν γίνεται ακόμη. Είναι να γίνει. Έτσι, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές δυτικές πόλεις, Λισαβόνα, Παρίσι, Λονδίνο, μικρότερες πόλεις έχουν συστήματα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων. Τι κάνει ένα τέτοιο σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων? Θα πω τα πολύ απλά, τα πολύ βασικά, για να δείτε πώς μια τέτοια υπηρεσία, πόσο μπορεί να βοηθήσει ένα Δήμο. Καταρχήν, μιλάμε για έξυπνους κάδους. Τι σημαίνουν οι έξυπνοι κάδοι? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος αισθητήρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μας δώσει, να μας ενημερώσει αν ο κάδος είναι γεμάτος ή όχι. Συνεπώς, αν ένας κάδος ο οποίος δεν είναι γεμάτος, δεν υπάρχει κανένας λόγος μέχρι να φτάσει σε εκείνο το βαθμό που εμείς έχουμε ορίσει πληρότητα στο να έχει γεμίσει, να περάσει το απορριμματοφόρο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτόματη πλοήγηση των απορριμματοφόρων με βάση τους κανόνες που έχουμε δώσει εμείς για τους κάδους. Δηλαδή, μαζεύεται όλη αυτή η πληροφορία και βγαίνουν αυτόματα τουλάχιστον προτινόμενα δρομολόγια ότι με βάση το πόσο είναι γεμάτοι οι κάδοι, από πού θα περάσουν τα συγκεκριμένα απορριμματοφόρα. Βλέπουμε όλο το κομμάτι, ένα απορριμματοφόρο αυτή τη στιγμή, πόσο γεμάτο είναι ή όχι. Έτσι. Να μην συνεχίσω, είναι άπειρη. Ένα τέτοιο σύστημα αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει, όπως καταλαβαίνετε, τρομερά μεγάλη ευελιξία αποτελεσματικότητα στη συλλογή των απορριμμάτων, τεράστια οικονομία στα θέματα καυσίμων των απορριμματοφόρων και πραγματικά να συνεισφέρει τεράστια στην πόλη και στο να μαζεύονται τα απορρίμματα ταχύτερα και, και στο να υπάρχει μέγιστη οικονομία και μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών. Λοιπόν, εδώ θα τα αφήσω τα slide αυτά, δεν θα τα πω, θα πω μόνο. Βλέπουμε σχεδιασμούς, αυτό αν θυμάμαι καλά είναι το Σαντατέρ, η Σιγκαπούρη, το Newcastle, το Ντουμπάι, η Καταλωνία με την Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικότερα τα παραδείγματα έξυπνων πόλεων, πάρα πολύ έρημες εφαρμογές και το σημαντικό είναι ότι οι πόλεις όλες αυτές για να φτάσουν στο συγκεκριμένο επίπεδο προχώρησαν σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε
λίγο αργότερα για το πώς μπορεί η Λευκάδα να μετασχηματιστεί σε έξυπνη πόλη. Τι βήματα πρέπει να κάνει. Και στην Ελλάδα υπάρχουν παραδείγματα έξυπνων πόλεων. Δεν τα αναφέρω πολύ στα slide μου. Όχι γιατί δεν αξίζουν πραγματικά μνήμας. Είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες στα Τρίκαλα, είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες στο Ηράκλειο και σε πολλούς άλλους. Το θέμα και το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και γενικότερα και στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ο μη ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, οι άνθρωποι με την κατάλληλη τεχνογνωσία και γνώσεις, δεξιότητες, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν. Διότι δεν αρκεί μόνο να σχεδιάσεις, δεν αρκεί να χρηματοδοτήσεις, δεν αρκεί να υλοποιήσεις. Όλα αυτά, στο τέλος πάλι, υποστηρίζονται από ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα μπορέσει να λυθεί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, διότι μιλάμε για επενδύσεις για έξυπνους δήμους, με ανθρώπους στους δήμους της πληροφορικής να είναι 1 με 2 άτομα. Δεν γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα όσον αφορά τα θέματα, επειδή δεν μπορούμε να πιάσουμε τις άπειρες εφαρμογές, για να δείτε λίγο τις πιο, να το πω αν μου επιτρέψετε, τις πιο ελκυστικές αυτές οι ιδέες που έχουν φανεί τα 2 τελευταία χρόνια και που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια. Δηλαδή, θα αναφερθώ λίγο σαν παράδειγμα σε κάποια συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς μπήκαν κάποια συστήματα έξυπνων πόλεων στις πόλεις για να υποστηρίξουν λίγο την εξωστρέφεια της πόλης, να είναι πιο φιλική προς τους δημότες, πιο φιλική προς τους επισκέπτες. Αρχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε σε πόλεις από το 2015 και μετά έξυπνα παγκάκια. Παγκάκια τα οποία είναι με φωτοβολταϊκά, έχουν αυτονομία ενέργειας, έχουν φορτιστές να φορτίζεις το κινητό σου, έχουν WiFi ενσωματωμένο για να δίνει ίντερνετ, έχουν αισθητήρες για να μετράνε θερμοκρασία, υγρασία και όλα αυτά. Βλέπετε διάφορους τύπους με παγκάκια. Έτσι, με το φωτοβολταϊκό από πάνω, έχουν φτάσει σε ένα βαθμό ρημότητας μέχρι να έχουν SOS button, να πατήσει κάποιος, να έρθει η αστυνομία, αν υπάρχει πρόβλημα με φωτισμό, με διαφήμιση, με προβολή. Λοιπόν, μετά αρχίζουμε και αυτό, ειδικά το παγκάκι, εδώ πέρα που βλέπετε, έχει φτάσει να έχει λόγω ισχυρού φωτοβολταϊκού 220 βολτ, που σημαίνει κάποιος βάζει το λάπτοπ του και κάθεται και δουλεύει κανονικότατα και το φορτίζει. Λοιπόν, μιλάμε για έξυπνα τραπέζια αυτή τη στιγμή, στην οποία αυτά είναι εγκατεστημένα που βλέπετε, δεν είναι μακέτες. Μιλάμε για έξυπνα δέντρα. Θα πει κάποιος έξυπνο δέντρο. Okay. Πόσο μπορεί να μας βοηθήσει ένα έξυπνο δέντρο. Αυτή τη στιγμή ένα δέντρο σαν και αυτό το 50ο εγκαταστάθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο. Όπου εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο δέντρο, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα περίπου 3.500%, 35 φορές. Αυτή τη στιγμή θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι ο Δήμος Ηρακλείου συζητά με εταιρεία, δεν έχει σημασία το ποια είναι, την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, γιατί θέλει να αυξήσει το χρόνο παραμονής των επισκεπτών τουριστών μέσα στην πόλη. Και θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι και αποδεδειγμένο στο εξωτερικό, ότι τέτοιου είδους συστήματα αυτή τη στιγμή κάθεται ο κόσμος, τραβάει selfie, φορτίζει τα κινητά του, μπαίνει στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και αυξούν τον χρόνο παραμονής. Αύξηση του χρόνου παραμονής σημαίνει έσοδα για την πόλη, τόσο απλά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή έξυπνες ομπρέλες ουσιαστικά. Αυτά τα συναντάμε, ας πούμε, στην Ισπανία, είναι και ισπανική συγκεκριμένη εταιρεία, σε πάρα πολλούς, μέχρι έχουν φτιάξει ειδική για τη θάλασσα. Έτσι, για να προωθήσουν. Βλέπετε σε δρόμο ισπανικών πόλεων το τι έχει γίνει. Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όχι αυτές που προκήρυξε τώρα, με φωτοβολταϊκά, με audio streaming, με βιντεοκάμερες, με. Αυτή δεν είναι κάποια πόλη η οποία είναι στο Λονδίνο. Αυτή είναι πόλη της Κροατίας, το Ντουμπρόβνικ. Δηλαδή, θέλω να πω, μην πιάνουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε υπεραναπτυγμένοι. Υπάρχουν διπλανά κράτη με παρόμοια οικονομία με τη δικιά μας, ενδεχομένως και πιο αδύναμη, όπου πραγματικά έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους λύσεις και έχουν μεταμορφώσει την πόλη τους. Λοιπόν, κλειστές τάσεις θερματιζόμενες. Πάμε στο κομμάτι των έξυπνων στήλων οδοφωτισμού που έχουν μέχρι επάνω WiFi αισθητήρες. Αυτή τη στιγμή πάμε σε
ειδικές διατάξεις με φορτιστές που να έχουν οθόνες, όπου προβάλλουν για παράδειγμα τη Λευκάδα, τις ομορφιές της, θα μπορούσε να εγκατασταθεί κάτι τέτοιο, δίνουν πληροφορίες, είναι αυτόνομες με φωτοβολταϊκά. Μέχρι συστήματα, βλέπετε κάποιο σύστημα που παλιά ήταν κάποιο κάδο και ένα απλό σύστημα. Αυτό τώρα έχει ένα φωτοβολταϊκό, φωτίζεται, έχει WiFi και έχει γίνει ένα έξυπνο σύστημα πόλης. Τα νέου τύπου InfoKiosk, τα οποία διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που βλέπατε πριν μερικά χρόνια, που έχουν φτάσει μέχρι σε σημείο να είναι με touch, να μπορεί να αγγίζει ο επισκέπτης, να μπορεί να βλέπει το που να πάει και όλα αυτά. Μιλάμε για συστήματα που υποστηρίζουν μετά την έξυπνη κινητικότητα, τους ποδηλάτες. Μιλάμε για ηλεκτρονική φόρτιση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στόχος, δεν θυμάμαι, 60% νομίζω είναι ο στόχος για το 2025 η Ευρώπη να είναι ηλεκτροκίνητη. Είναι τεράστιο το ζήτημα το να κατασταθούν τέτοια. Ναι, τελειώνω. Λοιπόν, και να πούμε δύο λόγια κλείνοντας για το κομμάτι πώς μπορείς να σχεδιάσεις μια έξυπνη πόλη. Το πρώτο πράγμα είναι προφανώς να έχεις ένα όραμα και να έχεις το δικό σου όραμα. Άλλο τα έξυπνα Τρίκαλα, άλλο το έξυπνο Ηράκλειο, άλλο η έξυπνη Αθήνα. Εδώ, όταν μιλάμε για Λευκάδα, πρέπει να αποφασίσεις τι σημαίνει η έξυπνη Λευκάδα. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της έξυπνης πόλης, με βάση τα χαρακτηριστικά της πόλης, με βάση την οικονομία της πόλης. Η τεχνολογία, οι άνθρωποι, έτσι και όλα αυτά, να μπορέσεις να φτιάξεις ένα επιτελικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή και να έχεις ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πλάνο έξυπνης πόλης, το οποίο θα το επικαιροποιήσεις και αυτό με τη σειρά του θα δίνεις το επιχειρησιακό σου πλάνο. Ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν, τώρα πάνω από 15 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν ήδη επιχειρησιακό σχεδιασμό για έξυπνη πόλη. Λοιπόν, και κλείνω με αυτό το slide το τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει στη Λευκάδα. Έτσι, κάνοντας μια πολύ γρήγορη με τα στοιχεία που μου έδωσε ο κύριος Σολδάτος, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να μην έχει ένα πολύ σύγχρονο δικό της ασύρματο δίκτυο η πόλη. Είναι προϋπόθεση όχι για να μπαίνει απλά ο τουρίστας και ο επισκέπτης. Το έξυπνο δίκτυο χρησιμοποιείται ουσιαστικά και για να μεταφέρεις δεδομένα, σαν αυτό που λέγαμε πριν για παράδειγμα από τους έξυπνους κάδους, από αισθητήρες, από οτιδήποτε. Μια πόλη χωρίς δικό της ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο δεν γίνεται. Λοιπόν, εφαρμογές σαν έξυπνο πάρκινγκ, ηλεκτρικής φόρτισης, εξοικονόμησης κτιρίων, θέματα, ηλεκτρονική κάρτα δημότη, αναβάθμιση του site που έχετε και πολλά άλλα. Ένα πρόγραμμα λοιπόν ολοκληρωμένο, το οποίο θα μπορούσε μέσα σε 4 χρόνια τα περισσότερα από αυτά ήδη να γίνουν ή να μπουν σε βάσεις. Οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, το όραμα πιστεύω ότι υπάρχει και από εκεί και πέρα, εφόσον και ο κύριος Σολδάτος με την ομάδα που έχει, πιστεύω ότι μπορεί να το υλοποιήσει άριστα την επόμενη τετραετία με τη στήριξη τη δικιά σας και όλων των λευκαδιτών που θα τον ψηφίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντώνη Παρασκευόπουλο. Ήταν εξαιρετική εισήγηση. Είναι σίγουρο ότι από τα σπίτια μας, τη συνοικία μας και την πόλη μας, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, στο πολύ μέλλον τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και τώρα καλώ στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Φρατζή, μηχανικό περιβάλλοντος και επί δεκαετίες ασχολούμενο με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους Δήμους. Ευχαριστώ τον κύριο Σολδάτο. Εμπνεόμενος από τον τίτλο, από το όνομα της παράταξης «Αλλάζουμε πορεία», θα ήθελα να μπω κατευθείαν στο θέμα τι σημαίνει αλλαγή πορείας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Την προπροηγούμενη δεκαετία, σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ελλάδα ήτανε «Σταματήστε τους χαδά, φτιάχτε χιτά». Φτιαχτήκαν λοιπόν πάρα πολύ χιτά στην Ελλάδα, κλείσανε πάρα πολύ χαδά, φτιαχτήκαν νέοι χαδά σε μια αέναη προσπάθεια αποφυγής πληρωμών και μη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Τέλος πάντων, αρκετά βελτιωθήκαν τα πράγματα. Το λόγο της τελευταίας δεκαετίας είναι «σταματήστε τους χιτά, ξεκινήστε την επεξεργασία των απορριμμάτων». Και μάλιστα το «αλλάζω πορεία» στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει και ποιοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία η οποία έχει αποκρισταλωθεί στον ισχύοντα εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων σε συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ότι περίπου το 50% των απορριμμάτων, είτε πρόκειται για υλικά συσκευασίας, είτε πρόκειται για οργανικά υπολείμματα κουζίνας, πρέπει να ανακτώνται στην πηγή. Κατά συνέπεια,
το μοντέλο της διαχείρισης των απορριμμάτων περιλαμβάνει, έτσι, κωδικοποιημένα και απλοποιημένα να το πούμε, τρεις κάδους. Ο μπλε κάδος, στον οποίο όλοι πρέπει να συμμετέχουν στην πηγή και να τοποθετούν τα υλικά συσκευασίας, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα κλπ. Θα είναι μελλοντικά ο καφέ κάδος, που ήδη δίνεται και από την κυβέρνηση πολύ μεγάλη σημασία στην πίεση υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων, στα οποία πρέπει να τοποθετούνται τα υλικά από τα υπολείμματα κουζίνας. Και μάλιστα η νομοθεσία λέει ότι το 40% των υπολείμματων κουζίνας πρέπει να ανακτώνται με προγράμματα διαλογής στην πηγή, ενώ στον μπλε κάδο το 65%, το άθροισμα κάνει ένα 50%, και μετά θα έχουμε ένα πράσινο κάδο, τον κλασικό πράσινο κάδο που ξέρουμε όλοι, στον οποίο θα πρέπει να τοποθετούνται αυτά που λέμε τα υπολειμματικά σύμμικτα απορρίμματα. Αυτό δεν έχει μόνο αυτούς τους ποιοτικούς στόχους, έχει και τους ποσοτικούς στόχους, έχει και χρονικούς. Όλα αυτά, believe it or not, πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Είναι προφανές ότι αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Κατά συνέπεια, ο τρόπος επίτευξης αυτού του νέου μοντέλου διαχείρισης είναι ότι προφανώς ένα σχοιτά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη διαχείριση των απορριμμάτων, θα έλεγα ταφή των υπολειμμάτων. Η καρδιά όμως του συστήματος έχει δύο βαλβίδες. Η μία βαλβίδα έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών στην ανάκτηση υλικών στον καφέ και στον μπλε κάδο, και η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων, την οποία ανέφερε συνοπτικά ο κύριος Σολδάτος, στην οποία ουσιαστικά θα οδηγούνται όλα τα απορρίμματα που δεν έχουν ανακτηθεί στην πηγή, μέσω της οποίας θα υπάρχει η συνέχεια της ανάκτησης υλικών και προϊόντων. Το βασικό στοιχείο στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι ότι υπάρχει μια διαρκώς ποιοτικά αναβαθμισμένη προτροπή για νέες λογικές. Η παλιά ήταν θέλω να θάβω με περιβαλλοντική ασφάλεια, μετά θέλω να ανακυκλώνω, μετά θέλω να αξιοποιώ τα προϊόντα. Όσο υπάρχουν νέες αγορές και νέες απαιτήσεις στην απορρόφηση προϊόντων, παράδειγμα δευτερογενών καυσίμων από τη συμμετοβιομηχανία, τόσο και οι απαιτήσεις στην επεξεργασία των απορριμμάτων μέσα στο εργοστάσιο, στη μονάδα, θα αυξάνονται. Κατά συνέπεια, ο έξυπνος, να ακολουθήσω το προηγούμενο παράδειγμα, σχεδιασμός της μονάδας θα δώσει και καλύτερα αποτελέσματα ποιοτικά και καλύτερα αποτελέσματα ποσοτικά, τα οποία εκφράζονται με τη μορφή του κόστους διαχείρισης. Θα έχετε ακούσει όλοι για τις περίφημες μεταβατικές περιόδους στην Ελλάδα. Κάποιοι έχουν ονειάσει ενδιάμεσες φάσεις κλπ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια προσπάθεια, προσομοιώνοντας τα πράγματα στην τελική διαχείριση, να φτιάξουμε ένα χαμηλού κόστους αλλά προφανώς χαμηλότερης απόδοσης σύστημα, ώστε να ανακτώμε κάποια υλικά, να κάνουμε κομποστοποίηση στα οργανικά και φυσικά να δεματοποιούμε τα υπολείμματα. Όλο αυτό έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Να έχετε απλά στο μυαλό σας ότι κάθε φορά που σε κάποιο τόπο, και δεν είναι μόνο η Λευκάδα, που ακόμα αυτό δεν υλοποιείται, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Ηλία και πάρα πολλές άλλες περιοχές, Δράμα και πάρα πολλές άλλες περιοχές. Κάθε φορά που ακούτε την έννοια μεταβατική περίοδος, να ξέρετε, έχει καθυστερήσει, όχι με ευθύνες μη ύπαρξης προϋπολογισμών και χρημάτων, έχουν καθυστερήσει η υλοποίηση της τελικής λύσης. Κατά συνέπεια, πολύ γρήγορα, για να μην κουράσω, γιατί ο στόχος δεν είναι να γίνει επιμόρφωση στα απορρίμματα, αλλά να ακούσετε μια έτσι ιδέα ότι ένα από τα βασικά πράγματα μιας δημοτικής αρχής είναι και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης, υπάρχουν ποιοτικοί στόχοι, υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι, υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, και θα έλεγα ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρει πολλές φορές ο κόσμος, υπάρχουν και τα χρήματα. Εγώ δουλεύω στον τομέα των απορριμμάτων για δεκαετίες, δεν έχω βρει κάποιο έργο το οποίο να είναι όριμο να μην έχει βρει χρήματα. Έχω βρει όμως πάρα πολλές φορές μπροστά μου χρήματα αδιάθετα, διότι δεν υπάρχουν όριμα έργα. Εδώ λοιπόν η Λευκάδα, εδώ και το πίδημα, κατά το Ηρόδος και το πίδημα, το μέλλον είναι εδώ, οι προκλήσεις είναι ανοιχτές, το αλλάζουμε πορεία να εκφραστεί και με την αλλαγή της πορείας στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κρατάω, αγαπητέ φίλε, τα όσα είπες περί μεταβατικής διαχειρίσεως, το μεταβατικό στάδιο πάνω στο οποίο έχουμε συνεργαστεί και για το οποίο έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση. Και η πρόταση είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, προσομοίωση αυτού που ακολουθήσει. Φυσικά δεν θα έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά θα αντιμετωπίσουμε το θέμα για το μεσοδιάστημα μέχρι την τελική κατασκευή. Αγαπητέ Ανδρέα Μίτσου, ξεκινάς και καλείς τον κόσμο και κάποιοι φίλοι να το πάρουν αυτό, γιατί δεν θα χωρέσουμε εδώ πάνω. Πάμε λίγο. Μπορούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους. Καλούνται με αλφαβητική σειρά. Ο κύριος Άγριος Χρήστος Έμπορος. Ο κύριος Αργυρός Παναγιώτης, αρχιτέκτο μηχανικός. Η κυρία Αργυρού Λίτσα, επιχειρηματίας. Η κυρία Αρέθα Έφη, συνταξιούχος κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας. Η κυρία Βασιλείου Δώρα, ιδιωτική υπάλληλος. Ο κύριος Βατικιώτης Ιωάννης, ελεύθερος επαγγελματίας. Ο κύριος Βεργίνης Νικόλαος, αγρότης. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων, πρώην γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου, πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού Καποδιστριακού Δήμου Λευκάδος 2003-2010. Ο κύριος Βλάχος Γεώργιος, δημόσιος υπάλληλος. Ο κύριος Βλάχος Μπάμπης, μαθηματικός, πρώην διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κυρία Βλάχου Αντιγόνη Δασκάλα. Η κυρία Βλάχου Ειρήνη, φυσικοθεραπεύτρια. Η κυρία Βονιτσάνου Βίκη, ξενοδόχος. Ο κύριος Βουκελάτος Στέλιος, αγρότης. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος, ελεύθερος επαγγελματίας, πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας. Η κυρία Γεωργάκη Όλγα, καθηγήτρια πληροφορικής. Ο κύριος Γιαννιώτης Παναγιώτης, ναυτικός. Ο κύριος Γιαννούτσος Χαράλαμπος, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Ο κύριος Λιγόρης Παναγιώτης, δικηγόρος. Η κυρία Γραψοπούλου Κοτσέρη Σοφία, επιχειρηματίας και νομικός. Ο κύριος Διγενής Νικόλαος, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο κύριος Ζουριδάκης Ευτύχιος, Διευθυντής Ταχυδρομείου Νιδριού, Δημοτικός Σύμβουλος. Ο κύριος Καβαδάς Κωνσταντίνος Αρτοπιός. Ο κύριος Καρτάνος Ευστάθιος, ξενοδόχος. Η κυρία Κόγκα Αναστασία, κομμώτρια, εκπαιδεύτρια κομμωτικής τέχνης Δημοσίου ΙΕΚ Λευκάδας. Ο κύριος Κομεντινός Θωμάς, ιδιωτικός υπάλληλος, πρώην στέλεχος επιχειρήσεων. Ο κύριος Κονιδάρης Νικόλαος, μαθηματικός, διευθυντής μουσικού σχολείου, πρόεδρος παραρτήματος Μαθηματικής Εταιρείας Λευκάδας. Η κυρία Κοντογιώργη Μαρία, εκπαιδευτικός. Ο κύριος Κοντογιώργης Σπυρίδων, ταξίαρχος εν αποστρατεία. Ο κύριος Πτενάς Γεώργιος, ελεύθερος επαγγελματίας. Ο κύριος Κώστας Χαράλαμπος, ιδιωτικός υπάλληλος.
Ο κύριος Λάζαρης Κωνσταντίνος, πυρονόμος. Η κυρία Λίτου Ζωή, ανθυπασπιστής πολεμικού ναυτικού. Η κυρία Μακρυγιώργου Αλίκη, μουσικός, καθηγήτρια Εθνικού Οδείου, πρώην πρόεδρος Σωματείου Ζωοφύλων Λευκάδας. Η κυρία Μανολίτση Κατερίνα, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο κύριος Μανολίτσης Σπυρίδων, ελεύθερος επαγγελματίας. Η κυρία Μαργέλη Μαρία, δημόσιος υπάλληλος. Η κυρία Μεσίνη Χρυσούλα, ελεύθερος επαγγελματίας. Η κυρία Παπά Αλεξάνδρα, θεολόγος, ιδιωτική υπάλληλος. Ο κύριος Πατρίκιος Αλέξανδρος, ελεύθερος επαγγελματίας. Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος, επιχειρηματίας. Η κυρία Πετούση Αναστασία, καθηγήτρια Αγγλικών. Ο κύριος 41 Ιωάννης, ιατρός, διευθυντής παθολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. Ο κύριος Κληρός Φίλιππος, ελεύθερος επαγγελματίας, δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος, επιχειρηματίας, εκπαιδευτής σκοπευτικού ομίλου Λευκάδας, πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Απολωνίων. Η κυρία Τσιάβου Γρηγορία, βοηθός φαρμακείου. Η κυρία Φίλιππα Ελένη, νοσηλεύτρια. Η κυρία Φραγκούλη Γιωβάνα, τοπογράφος μηχανικός. Επίσης, θα είναι υποψήφια, αλλά απουσιάζουν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το αστέρι μας, η Κορίνα Πολίτη, πρωταθλήτρια Στίβου και Βαλκανιονίκης, φοιτήτρια ΤΕΦΑ. Ο λιμενικός Νίκος Μαργέλης, που βρίσκεται στα Τρίκαλα λόγω συμμετοχής του σε αγώνες. Η κυρία Ίγκριτ Ντεκόνινγκ, φυσιολάτρης και ζωόφιλη, πρώην ενεργειακή σύμβουλος, μόνιμη κάτοικος στο Γέννη Λευκάδας, που θα εκπροσωπήσει ως υποψήφια του Συμπικός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μόνιμους κατοίκους Λευκάδας και η οποία βρίσκεται στα ταξίδια. Η κυρία Έλλη Γαζή, βρεφονιπιοκόμος. Η κυρία Χριστίνα Αραβανή, νοσηλεύτρια. Και τέλος, οι κυρίες, η ιδιωτική υπάλληλος, κυρία Άννα Μπαρμπούτσι και η δημόσιος υπάλληλος, κυρία Έφη Γρίβα, στα νησιά μας Κάλαμο και Καστό. Ανακοινώσαμε απόψε το 95% με 100% του ψηφοδελτίου μας στον κορμό. Βλέπετε ότι η εξέδρα γέμισε με τη σοφία των παλαιότερων και τα άσπρα τους μαλλιά, με την ομορφιά και το εκτόπισμα της νέας γενιάς, τα μαύρα μαλλιά, τα όμορφα κορίτσια που είναι γεμάτα όρεξη και διάθεση να συνδράμουν το έργο. Και να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια ένα σήμα κατά τεθέν. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων δοκιμάζονται για πρώτη φορά. Με τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας συνδρομή, το έργο είμαι βέβαιος ότι θα είναι περισσότερο από αποδοτικό. Τέλος, καταλαβαίνετε ότι και για λόγους χρονικούς, αλλά και κυρίως επειδή επιθυμούμε και το πράττουμε να ζυμώνονται οι υποψηφιότητες με τις τοπικές κοινωνίες, αυτή τη στιγμή συντελείται ένας οργασμός διαδικασιών που οδηγεί στη συγκρότηση τοπικών συμβουλίων, τα οποία θα βλέπετε σιγά σιγά να ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για την απόψινή σας συμμετοχή. Να είσαστε όλοι καλά. Σας αγαπούμε και ξέρουμε ότι μας αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά.